Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Βλέπω ότι ο ήχος είναι εντάξει, όπως μου γράψατε εδώ στα σχόλια, στο chat. Και θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας τώρα αμέσως. Ελπίζω όλοι να με ακούνε καλά. Θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας όπως συνήθως, δηλαδή στην αρχή λέμε την παρουσίαση της εταιρείας. Και μετά θα πάμε απευθείας στα νέα της εβδομάδας. Πριν από τα νέα της εβδομάδας, σας πω και μερικά facts που έχω βάλει ενδιάμεσα από τις δύο παρουσιάσεις για την εταιρεία. Και ας ξεκινήσουμε. Πριν αρχίσουμε όμως, να σας υπενθυμίσω ότι κάνουμε παρουσίαση της εταιρείας έτσι όπως σήμερα, κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και εγώ ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις, μάλλον είμαι υπεύθυνη για αυτές τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat, για όσους δεν ξέρουν, και μπορούν να γράφουν εκεί πέρα σχόλια, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Και τώρα ας αρχίσουμε την παρουσίασή μας. Εδώ πέρα έχουμε το πρώτο πάνελ της παρουσίασής μας, το οποίο δείχνει ένα πίνακα που τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας 100 χρόνια νωρίτερα, όπου σε αυτό το πίνακα απεικόνιζε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος θα φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Κάτι άλλο που επίσης ο καλλιτέχνης μας προέβλεψε ήταν η κατάρρευση των μεταφορών πάνω στη γη. Όμως έκανε λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα πλέον. Έχουμε τους δρόμους και φυσικά τις λιμενικές περιοχές, που είναι όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Όμως, όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν και κάποια μειονεκτήματα εκτός από πλεονεκτήματα και κάποια από τα σημαντικότερα που θα δούμε τώρα. Βλέπουμε εδώ τα δύο πρώτα, είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας όμως, πιστεύω ότι είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει τους δρόμους κάνει εισβολή στη φύση και η φύση έχει αυτή τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο και τα είχε καταφέρει πολύ καλά για πάρα πολλά χρόνια. Όμως γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να ζει μια άνετη ζωή, να πετύχει τους στόχους του και φυσικά να είναι πλούσιος. Και για να πετύχει όλα αυτά, πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, τα οποία όμως καταστρέφουν τη φύση. Ο ίδιος ο άνθρωπος ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες ή καταστρέφονται διάφορα πράγματα μέσω διάφορων καιρικών φαινομένων, όπως για παράδειγμα της όξινης βροχής, που σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα μάρμαρα που έχουμε στον Παρθενώνα και για άλλα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε σε αρχαιολογικούς χώρους. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μεταφορά των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, τον συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται
διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολυνούν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Και γι' αυτό πάνω σε αυτό το πρόβλημα, ο στόχος που έχουμε είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, λιμάνια και... όχι λιμάνια, δάση μάλλον, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών και τα πολύ περισσότερα έξοδα που χρειάστηκαν για την κατασκευή τέτοιων δρόμων είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στη Γερμανία και τόσο στις μέρες μας έχουμε κάτι ανάλογο στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως και είναι η μόνη διαφορά με το τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, αυτό που είναι κάτω, στο πρώτο επίπεδο. Και εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες, όπου στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το τελεφερίκ και δεξιά βλέπουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ πέρα έχουμε άλλον έναν πίνακα που μας δείχνει, μάλλον είναι ένας πίνακας που τον φιλοτέχνησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Και αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή βλέπουμε αυτές τις ράγες που δεν είναι πάνω στο χώμα, αλλά είναι πάνω σε τεράστιους πυλώνες. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και εσείς σίγουρα γνωρίζετε. Και εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα, εικόνες που μας επαληθεύουν αυτό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, όπου είναι ουσιαστικά δέσμες από σειρματόσχηνα, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ορίστηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής. Έχουμε το σώμα ή τη διατομή της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς, όπου κυλούν τα οχήματα. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες που δεν ανήκει στην κατηγορία, αλλά ήθελα να το αναφέρω για να δείξει ότι μπορεί ακόμα και αυτό να επιβιώσει. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες φυσικά, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη.
Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη. Και σε αυτήν εδώ βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι ίσως για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Για αρχή θα σας πω ότι έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες σε μια καινούργια τεχνολογία, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς ένα από πράγμα που μας ενδιαφέρει για μια καινούργια τεχνολογία, αφού αναφέρουμε συνεχώς τα προβλήματα με το περιβάλλον, είναι η διασφάλιση, να διασφαλίσουμε το ότι το περιβάλλον θα είναι ασφαλής από τις επικίνδυνες εκπομπές που κάνουν τα οχήματα. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075%, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας μάλλον, θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα καύσει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικό οξυγόνο και δεν θα δημιουργήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές μέχρι και ζούγκλες και ρήμους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εφορές γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο, όπου βλέπουμε στο πρώτο εικονίδιο το όχημα το οποίο θα είναι για μεταφορά ανθρώπων μέσα σε πόλεις, θα είναι δηλαδή η αστική χρήση, και το κάθε βαγόνι ουσιαστικά θα παίρνει 14 άτομα και θα φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο, το οποίο θα είναι για μεγάλες αποστάσεις, θα παίρνει 6 άτομα και θα φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες και οδικές μεταφορές τις χρησιμοποιούμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς και βλέπουμε πως έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.
Δηλαδή βλέπουμε το μετρό, βλέπουμε το τελεφερίκ και το τραμ, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη διαφορά και στο μικρότερο ποσοστό που είναι με το πράσινο έχουμε τα οχήματα της Skyway, τα οποία σύμφωνα με το διάγραμμα έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και για να υπογραμμίσω ουσιαστικά ή ακόμα καλύτερα να πω για ποιο λόγο έχει το μικρότερο ποσοστό. Αυτό είναι οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 και έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, το οποίο και αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλο οχήματα, ζώα και ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα εδάφη σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τη συγκρίση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου πάνω σε αυτά τα εικονίδια τώρα θα ακολουθήσουν κάποια διαγράμματα. Λοιπόν, έχουμε το ωραία. Πάμε στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και προχωράμε στο δεύτερο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο διάγραμμα. Και παρατηρούμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρεση έχει και πάλι την πρώτη θέση και συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά έχουν ανέβει τα ποσοστά και στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Πάμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση. Εδώ έχουμε άλλα μέσα μεταφοράς και ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρούμε εδώ πέρα είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες οδικές μεταφορές, αν θυμάστε, τις είδαμε νωρίτερα στην επικινδυνότητα, δηλαδή στα ατυχήματα. Το οποίο στοιχείο μας βοηθάει να συμπεράνουμε και να σκεφτούμε φυσικά ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για τον άνθρωπο, καθώς συμβαίνουν εκεί τα περισσότερα ατυχήματα, δηλαδή μέσω των αυτοκινήτων και σε άλλα μέσα μεταφοράς τα οποία είναι πάνω σε 4 τροχούς, αλλά είναι και τα πιο επικίνδυνα για το περιβάλλον. Βλέπουμε επίσης και πόσο μεγάλη διαφορά έχει με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και φυσικά ακόμα πιο μεγάλη με τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σχετικά με τα οχήματα της Skyway, με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, είναι ότι οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway. Εδώ στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως την πρώτη θέση την κατέχει και δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό την κατέχουν για πρώτη φορά τα οχήματα της Skyway. Εδώ όμως αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αυτό το διάγραμμα πρόκειται να δείξει ένα πλεονέκτημα αντί για μειονέκτημα όπως είδαμε στα προηγούμενα μέσα μεταφοράς. Οπότε είναι καλό που έχει εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό. Και πάμε στο επόμενο διάγραμμα,
όπου τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουν τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το μέσο μεταφοράς, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και να πω και κάτι τελευταίο για αυτά τα οχήματα, είναι ότι προορίζονται για μεταφορά αγαθών και εμπορευμάτων και όχι ανθρώπων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα όμως ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου το 2019 εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί ψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη κατασκευαστεί και έχουν ήδη σχεδιαστεί κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και κυπραστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο στο ECAFEST που διοργανώνεται, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας και για να ενημερωθούν με τα μελλοντικά πλάνα της που έχει για μελλοντικά έργα, αλλά και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα που εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλεγμα όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των ομιλοεταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πύκνο κατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα βλέπετε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που όλοι σας σίγουρα γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και θα κατακτούσαν το κόσμο με τις υπηρεσίες και την τεχνολογία που πρόσφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά από μία ιδέα, μετά ενσαρκώθηκε ουσιαστικά και έγινε το έργο που βλέπουμε σήμερα και συνεχίζει να προχωρεί και να έχει καθημερινά επιτεύγματα. Και πιστεύουμε πως μία μέρα θα φτάσει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα και θα το δείτε και εσείς οι ίδιοι, καθώς έχει πολλά ακόμα να προσφέρει
και ουσιαστικά μόλις έχει ξεκινήσει. Δηλαδή τα καλύτερα θα τα δούμε σε λίγο. Και γι' αυτό μην χάνετε τον χρόνο σας, επενδύστε όσο ακόμα έχει την ευκαιρία. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν την ίδια τιμή με αυτή που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και γι' αυτό όσοι από εσάς έχετε, είστε μάλλον στον κόλπο για κάποιο καιρό, θα το έχετε παρατηρήσει ότι οι μετοχές ανεβαίνουν διαρκώς. Μάλλον η τιμή τους ανεβαίνει διαρκώς. Και ας κάνουμε τώρα μια μικρή σύνοψη για αυτήν την παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, είναι υψηλής ταχύτητας, είναι ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, αλλά και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat όπου μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις από κάτω στο εδώ. Και θα προχωρήσουμε στα νέα. Πριν όμως πάμε στα νέα, θα ήθελα να σας πω μερικά facts, όπως είπα νωρίτερα, τα οποία να σας φανούν ενδιαφέρον. Το Skyway Innovation Center στη Σάρζα θα έχει 4 πίστες λειτουργίας, μία ελαφριά πίστα 400 μέτρων και 3 βαριές πίστες μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Σήμερα έχει ήδη κατασκευαστεί και επιστοποιηθεί μία πίστα μήκους 400 μέτρων στη Σάρζα, αναγνωρίσιμη από τα ενδιάμεσα στηρίγματα σε αραβικό στυλ λιγούρας. Σε αυτήν την πίστα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές μεταφοράς χορδών στη Σάρτζα το φθινόπωρο του 2019. Το 2021 παρακολουθήσαμε την κατασκευή του δεύτερου και τέταρτου δοκιμαστικού τμήματος, όπου είχαν ήδη τοποθετήσει όλα τα ενδιάμεσα στηρίγματα και τα στηρίγματα αγκύρωσης. Η κυκλοφορία σε αυτές τις γραμμές θα εκτελείται από κάτω προς τα πάνω, επιτρέποντας την ταυτόχρονη κίνηση τόσο της εμπορευτικής όσο και της επιβατικής κίνησης. Η πλήρης ηλεκτροδότηση των σταθμών για να ξεκινήσουν οι δοκιμές έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2022. Υπάρχει επίσης μια άλλη βαριά πίστα που θα κατασκευαστεί από την ομάδα του έργου στο μέλλον. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα είναι δυνατή η επίδειξη στην Σάρτζα της λειτουργίας νέων μοντέλων εμπορευματικών και επιβατικών οχημάτων που σχεδιάζονται και δοκιμάζονται στην Λευκορωσία. Και τώρα πάμε λίγο στα νέα της εταιρείας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω, όπως αναρτήθηκε στις 14 του μηνός, ότι η εταιρεία σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο που θα διεξαχθεί από τον Λεωνίτ Ρακμάνοφ, τον επιστοποιημένο προπονητή και επιχειρηματικό βοηθό του Αλεξέη Σουχαντόεφ, όπου εκεί πέρα θα πούνε διάφορα πράγματα για τα οποία έχουν συμβεί αυτό τον μήνα και σας προσκαλούν να έρθετε κι εσείς, να προσκαλέσετε και τους φίλους σας για να μάθουν τις λεπτομέρειες των βασικών ειδήσεων. Θα υπάρχει επίσης και η ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις στο διαδικτυακό σεμινάριο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου, στις 8 η ώρα μετά μεσημβρίας, όπως λέει το site, όπου είναι UTC+3. Θα το δείτε αυτό στο site, αν σας ενδιαφέρει θα το επισκεφτείτε. Και φυσικά εκεί δείχνει από κάτω με ποιες ώρες σε κάποιες χώρες θα γίνει. Φροντίστε να ορίσετε μία υπενθύμηση και να μην χάσετε την αρχή. Στο μεταξύ μπορείτε επίσης και να παρακολουθήσετε μία ηχογράφηση του προηγούμενου διαδικτυακού σεμιναρίου, όπου επίσης θα βρείτε το link σε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν ενδιαφέρεστε, υπάρχει στο chat αναρτημένο, υπάρχει αναρτημένος αυτός ο σύνδεσμος, όπου θα σας οδηγήσει απευθείας σε αυτό το νέο και μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος σε αυτό το σεμινάριο. Τώρα πάμε στο επόμενο νέο.
το οποίο επίσης αναρτήθηκε στις 14 του μηνός. Και μας λέει ότι επιχειρηματίες από την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέφθηκαν το κέντρο δοκιμών Street Technology στη Σάρζα. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο ιδρυτής της HP Convergences, μια συνδικής εταιρείας που υλοποιεί τα έργα στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της γεωργίας και των υποδομών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ινδικής Εταιρείας Μεταφορών, Rainland Autocar Private Limited, ο διευθύνων σύμβουλος αραβικής εταιρείας Cost Trading and Contracting, η οποία ανήκει στον όμιλο κατασκευαστικών εταιριών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Η ξενάγηση στο κέντρο ξεκίνησε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που αναπτύσσει το έργο στη Μέση Ανατολή και το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του κτηρίου είναι το εκτεταμένο οικοσύστημα στην αυλή. Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι έκαναν μια δοκιμαστική οδήγηση σε ένα πιστοποιημένο τροπικό Unicard, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ξηρές περιοχές με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 55 βαθμούς Κελσίου. Το Unicard μετέφερε τους επιβάτες στο πρωτητήριο καυσίμων, εκεί οι εκπρόσωποι εισήχθησαν στο σύστημα υλικού και λογισμικού που παρέχει συλλογή δεδομένων στις ράγες και έλεγχο μεταφοράς. Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι γνώρισαν το μεγάλο έργο ουσιαστικά, το μοντέλο υψηλής ταχύτητας μεταφοράς χορτών, το οποίο μπορεί να επιταχύνει έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ορισμένοι επιχειρηματίες εκτίμησαν όχι μόνο την εμφάνιση του οχήματος, αλλά και το άνετο εσωτερικό του. Όμως, οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από την γραμμική ιδέα της πόλης. Πρόκειται για φιλικούς προς το περιβάλλον οικισμού συμπλέγματος που συνδέονται με ράγες τροχών. Η μακέτα ενός τέτοιου οικισμού εκτίθεται στα κεντρικά γραφεία του εξεταστικού κέντρου. Τα μέλη ολοκλήρωσαν συζητώντας τις δυνατότητες εισαγωγής της μεταφοράς χορδών. Μακροπρόθεσμα η τεχνολογία θα βοηθήσει τις χώρες να δημιουργήσουν σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές που θα συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Και αυτά ήταν τα νέα που είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για την προσοχή σας που μου δώσατε και σε αυτή την παρουσίαση. Θα γίνει τώρα παρουσίαση την επόμενη Τρίτη. Και επισκεφτείτε και τα νέα που έχουμε αναρτήσει στα social media που έχουμε για να μπορείτε κι εσείς να παρακολουθείτε τα τελευταία νέα της εταιρείας, να διαβάζετε τις αναρτήσεις που κάνουν και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα που συνεχώς ανεβαίνουν διάφορες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα να υπενθυμίσω. Ερωτήσεις βλέπω δεν υπάρχουν. Οπότε σας καληνυχτίζω και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ!